Τραγικό λάθο στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε όλη η δουλειά. Τραγικό λάθο. Δηλαδή, εξηγήστε μα. Δηλαδή, από πού ξεκίνησε το λάθο και δε... πού καταλήξαμε. Εκείνο το... το... που ξεκίνησε. Η ουσία είναι ότι φαίνεται, ακούω ότι γίνονται δια... διαμάχες. Δεν ήμουν. Ε... εμπε. Ε... Ε... Την <σ agua> ομάδα εξ αρχή ενημερωμένο. Δε... Ναι. Δεν, δεν είχα καμία σχέση, δεν ξέρω τα πέσω τι γινόταν. Μάλιστα, ναι, τα δεδρυκά... μιλάω. Πώς Πάς τις το... που έχουμε όλοι στις... Ε... από τις εφημερίδες και, και αυτά και λοιπά. Που, που Λοιπόν, φαίνεται ότι και αυτά που γίνανε συζητήσει στη Βουλή και λοιπά, ότι η όροι πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι η Black Rock, το λογικό θα ήταν να αναλάβει η Black Rock. Γιατί? Διότι η Black Rock είχε εμπειρίε και διότι η Black Rock είχε κάνει την μελέτη στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και οι συνθήκε τη Ελλάδα ήταν ανάλογε με αυτέ τη Κύπρου. Άρα εξ έπρεπε να επιλέξουμε την Black Rock. Κατά τι η οποία βάσει θα... σε και πληροφοριών δίνει 6,5 δι τι ανάγκε των τραπεζών. Δεν, ξε... δεν λένε, αλλά ναι. αυτά τα λένε και εγώ δεν πιστεύω ότι ναι, τι λένε. Ναι. Α, πρέπει, ναι. να δούμε. πρέπει να το δούμε. Ναι. Αλλά η ουσία όμω είναι ότι και από όσο εγώ γνωρίζω τι τράπεζε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα μεγαλύτερου χρέου. Διότι, κοιτάξτε, μέρη αυτό το χρέο είναι πολύ. Αυτό που λένε στα αγγλικά αφικτήσου. Πώ να σου πω, Πώ πώς λέγεται η λέξη. Τρος πραγματικότητα. Όχι, είναι. Ακραίο πως όχι, το... όχι, όχι, είναι τελείω θεωρητικό. Θεωρητικό, πώς να... μάλιστα. Διότι σου λέει, εσεί έχετε ένα σπίτι. Μάλιστα. Ένα οικόπεδο. Το οποίο οικόπεδο ε, βάλατε υποθήκη για να χτίσετε το σπίτι σα. Μάλιστα. Και χρωστάτε στην τράπεζα 100.000 όταν εβάλατε την υποθήκη το οικόπεδό σας ήταν να πούμε 150-200 η τράπεζα έλεγε ότι είναι εντάξει έστω και αν καθυστερούσατε στις δόσεις σας. Τώρα από ό,τι επαναλαμβάνω, από ό,τι δημοσιεύεται σίγουρα, έρχεται σίγουρα. η ΠΥΜΚΟ και λέει ε, ναι αλλά η αξία που θεωρήθηκε η αξία του οικοπέδου τότε δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Οι εφημερίδε σήμερα γράφουν ότι μειώθηκαν τρομερά οι πωλήσει, που είναι γεγονό. Κανένα δεν αγοράζει σήμερα. Άρα, αν πα να πουλήσει είναι το οικόπεδο των 150.000, που εσεί δεν θα δεχόσασταν να το πουλήσετε ποτέ ούτε 140 που λέει ο λόγο, μπορεί ούτε 80 να μην μπορεί να πάρετε. Η Πίπκο λέει: Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ εκείνο που ξέρω ότι το οικόπεδο εκείνο στην αγορά πιάνει 60, άρα θεωρώ ότι και το χρέο Δεν είναι εξασφαλισμένο, είναι non-performing και πρέπει να γίνει ανακεφαλαίωση για αυτό το ποσό. Αλλά αυτό είναι τελείω θεωρητικό. Όπω θεωρητικό είναι το ότι μπορεί να μείνουν 20, το 20 με 30% του κυπριακού πληθυσμού άνεργοι μετά από 10-20 χρόνια, Γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο. Ε, ε, κοιτάξτε, εγώ κόβω το κεφάλι μου. Δεν ξέρω αν θα έχω κεφάλι ω τότε σε 30 χρόνια. Δεν υπάρχει έτσι προπτική. Οι πιθανότητε τη Κύπρου, εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι είναι πολύ θετικέ. Δηλαδή, πού τοποθετείτε εσεί τι ανάγκε των τραπεζών αυτή τη στιγμή, γύρω στα 6,5-7 δι. Οι δικέ σα πληροφορίε Εγώ να σα πω, εγώ θεωρώ ότι το πιο σωστό θα ήταν να υιοθετήσουμε την εισήγηση που άκουσα να λέει ο νομπελίστα μα, ο κύριο Πισσαρίδης, προχτέ σε μια διάλεξη που έγινε στην Τράπεζα Κύπρου, όχι τη Τραπεζή Κύπρου. Στην Τράπεζα Κύπρου. Στην Τράπεζα Κύπρου. Ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριο Πυσαρίδη για το θέμα τη κρίση. Και πολύ σωστά, ο κύριο Πισσαλίδη είπε εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν σωστό, εάν και αν ακόμα οι ανάγκε είναι 6 ή 7 οι θεωρητικέ ανάγκε, να μην έρθουμε να πούμε ότι θα δώσουμε τώρα 6 ή 7. Δηλαδή να έρθουμε να το δούμε σε δόσει του πράγμα Μάλιστα, να δώσουμε Για την να... πρώτη δόση, να δούμε πώ θα γίνει. Θα πράγματα μας... θα γεννηθούν οι εξελίξει και ανάλογα να προχωρήσουμε μετά. Αλλά αν πάμε με το λεγόμενο ακραίο σενάριο, να πούμε δηλαδή ότι οι τράπεζε έχουν ανάγκη από 10 δισεκατομμύρια που σίγουρα δεν έχουν. Έχουν ανάγκη μόνο αν πεις ότι θα μειωθούν οι αξίες, παραδείγματος χάρη η Λεμεσός να πούμε, αντί η Μαρίνα της Λεμεσού να αξίζει ένα δισεκατομμύριο, να αξίζει 300 εκατομμύρια. Η Πάφος. Όλη η ανάπτυξη στην Πάφο να αξίζει το 1 τρίτον από ό,τι ήταν κλπ. κλπ. Αν πάρει τέτοιε ακραίε θέσει και πει θέλει τόσα πολλά λεφτά, τότε αυτόματα θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά στο κράτο να τα δώσει στι τράπεζε, που σημαίνει ότι εθνικοποιεί όλε τι τράπεζε. Άρα, εκτιμάτε ότι θα πάρουμε αυτά τα χρήματα με δόσει, να βλέπουμε τι ανάγκε, πώ τα κινείται ουσιαστικά. Και έτσι να κινηθούμε. Και να κινηθούμε ανάλογα, μάλιστα. Και είναι εφικτό αυτό να... να το ζητήσουμε και να εφαρμοστεί αυτό που εισηγήσετε και, και εσεί και ο λοπελίστα. Και απαραίτητο είναι, διότι αυτό που έχει ανάγκη το παζάρι σήμερα, και όπου αν βγείτε έξω θα σα το πούν, είναι ότι. Έχει λήψη ο αέρα, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Δεν υπάρχει καθόλου ρευστότητα. Και την λίγη, ναι. τη λίγη ρευστότητα που υπάρχει την παίρνει η κυβέρνηση, διότι δανείζεται από τι τράπεζε. Άρα έχει τεράστια σημασία να κλείσει το θέμα του μνημονίου και οι δόσει για τι τράπεζε να πούν ότι οι ανάγκε μπορεί να είναι 6-7 δισεκατομμύρια. Αλλά οι τράπεζε θα έρθουν να πούν δεν είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν τόσα. Μπορεί να χρειαστούν και πιο λίγα. Εντάξει, να πάρουμε ένα αρχικό ποσό, να προχωρήσουμε και μετά πάμε παρακάτω. Μάλιστα, Εκτιμάται δηλαδή αυτό θα πρέπει να κάνει ο νέο πρόεδρο που θα εκλεγεί. Γιατί από ό,τι φαίνεται όχι. το μνημόνιο πάει μετά τι εκλογέ. Ναι, το μνημόνιο σίγουρα πάει μετά τι εκλογέ, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι διαπραγματεύσει αυτέ δεν γίνονται από τον πρόεδρο. Γίνονται από το Κεντρική Τράπεζα με στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ. Στο Eurogroup φυσικά θα πάει ο νέο Υπουργό Οικονομικών και ε, ο πρόεδρο σίγουρα θα έχει επαφέ κλπ. Αυτή η γραμμή πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή η γραμμή ότι σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα μέγιστου με, ε, σενάριου και καλύτερα να μην δοθεί όλο το ποσό έστω και αυτά τα 6-7 δισεκατομμύρια άμεσα, αλλά σε δόσεις. Είναι εφικτό να πείσουμε τα ξένα κοινοβούλια να μας στηρίξουν όπως διαμορφώνεται το σκηνικό και όμως αυτές τις δηλώσεις για του πυροβολισμού που μα ρίχνουν κατά καιρού, κύριε Βασιλείου. Στου πυροβολισμού αυτού, εγώ έχω απαντήσει ξεκάθαρα. Η Κύπρο ε, δεν είναι κέντρο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Το γνωρίζουν όλοι. Μπορεί να είχαν γίνει ορισμένε πράξει και λοιπά στο παρελθόν, αλλά οι προσπάθειε μα είναι ξεκάθαρε. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε, γι' αυτό εξάλλου έδωσα τη δημοσιογραφική διάσκεψη πριν λίγε μέρε, να προχωρήσουμε όσο το μπορούμε πιο γρήγορα. Δηλαδή να έρθουμε να, μέσα στους, να δείξουμε στους ξένους ότι θα προχωρήσουμε με τη μηχανογράφηση αμέσως, θα προχωρήσουμε με την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφάλαια Αγοράς, διότι η κατηγορία τώρα δεν είναι ότι οι νόμοι μας δεν είναι καλοί. Η κατηγορία εναντίον μας τώρα λέει, μα ε, τους εφαρμόζεται ε, εκείνος που μπορεί να ελέγξει την εφαρμογή είναι η Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς. Άρα πρέπει να την ενισχύσουμε με κάθε τρόπο άμεσα. Όχι, δηλαδή ο νέο πρόεδρο, αν είναι δυνατόν, πριν ακόμα. Διόηση, πάει στο προεδρικό, ναι. πάει στο προεδρικό, πρέπει να προχωρήσει να δει πώ υλο... υιοθετούνται και υλοποιούνται τα διάφορα μέτρα που έχουμε πει για να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να έχουμε τα χαρτιά μας ανοιχτά, να απαντούμε οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε ερώτηση βάλει κάποιος, ώστε να μην δίδουμε το δικαίωμα σε κανένα να μας άδικα. Εγώ θεωρώ λίβελο το να κατηγορούν την Κύπρο σήμερα ότι είναι κέντρο ξεπλήμματο του κομμουνισμού χρήματο, ότι είμαστε όλοι απαταιώνε κλπ. Βλέπετε τέτοιε δημοσιεύσει. Σίγουρα, ναι. Καθημερινέ πλέον. Χρειάζεται απάντηση πολύ σκληρή και αποφασιστική. Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα από τη στιγμή που παίρνουμε αυτά τα μέτρα, να προχωρήσουμε να δούμε ότι συνεχίζονται αυτέ οι θέσει και σε αγωγέ λιβέλου. Και αυτό είναι ένα όπλο στα χέρια μα. Μάλιστα. Βλέποντα τα πράγματα και τα δεδομένα όπω διαμορφώνονται, κύριε Βασιλείου, κλείνοντα, πότε θα αναμένουμε ότι θα σταθεί ξανά στα πόδια τη η χώρα μα και θα πλέον θα μιλάμε για ανάπτυξη Να. και για νέα δεδομένα. Το βλέπετε σε 2, 3, 5 χρόνια. Όχι, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι. Φυσικά ο χρόνο που περνούμε θα είναι δύσκολο. Το 2013 θα... είναι δύσκολο, το ναι. έχουμε αντιληφθεί αλλά και κοιτάξει. το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμω παρόλα αυτά, εάν αμέσω ο νέο πρόεδρο προχωρήσει και πάρει μέτρα. Παραδείγματο χάρη, αναφέρθηκα στο θέμα αυτό που είπα όσον αφορά τι υπηρεσίε που μπορεί να γίνει. Ένα άλλο θέμα. Το θέμα του καζίνου που έχει σχέση με τον τουρισμό σε μεγάλο βαθμό. Αν προχωρήσουμε να αμέσω να προετοιμάσουμε τα σχετικά για, για να ζητηθούν προσφορέ για να γίνουν, η άποψη η δική μου είναι ένα μεγάλο καζίνο κάπου εκτό πόλεων. Μάλιστα. Που να εξυπηρετεί την Κύπρο. Αυτή ήταν η εισήγηση μου επί την ευκαιρία όταν ήμουν πρόεδρο. Ένα καζίνο μεγάλο και τρία μικρά δημοτικά. Μάλιστα. Που να είναι τοπικά. Τοπικά, ναι. Να, που, λίγο, Φαίνεται πολύ. ότι υπάρχει στο πρόγραμμα των υποψηφίων ε, το ε, θέμα λοιπόν, του καζίνου. Έστω και με 30 χρόνια αν δεν μου λάθο υποψηφιότητα. Τότε είναι πρόσδεκτη. Τι άλλο θεωρεί ότι πρέπει να κάνει ο πρόεδρο που να εκλεγεί. Λοιπόν, ναι. ένα αυτό είναι ένα πράγμα. Επίση. Πρέπει να δούμε αυτή τη στιγμή ποιε είναι οι δύο πηγέ εισοδήματο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα άμεσα. Είναι ο τουρισμό και οι υπηρεσίε. Για τι υπηρεσίε είπαμε. Για τον τουρισμό το καζίνο θα βοηθήσει. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και μια σειρά από μικρά μέτρα που μπορούν να πάρθουν. Είναι και ο τεράστιο θησαυρό του φυσικού αερίου. Ναι, περίμενε, το αφήνω χώρια εκείνο. Ε, μιλούμε ο θησαυρό του φυσικού αερίου. Είναι κάτι που θα έρθει σε πέντε χρόνια. Εγώ θέλω να δω τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Οι άνεργοι που κάθονται δεν θα περιμένουν πέντε χρόνια για να πάρουν Πρέπει να δούμε Σίγουρα. τι δημιουργούμε σήμερα. Και γι' αυτό σου αναφέρω συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Έχει μια σειρά από συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να πάρουμε για να διορθώσουμε τις, να μεγα, δημιουργήσουμε τέτοιε συνθήκε. Παραδείγματο χάρη, παιδότοπου, πράσινο περισσότερο μεγαλύτερες διευκολύνσεις όσον αφορά τους χώρους γύρω από τα ξενοδοχεία κλπ. που να κάνουν την Κύπρο ακόμα πιο ελκυστική. Γιατί έχω γυρίσει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δύσκολα θα βρει καλύτερου τόπου για διακοπέ αγορά η Κύπρο. Άρα, στηρίζουμε όλα αυτά που έχετε πει. Σε δύο πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν άλλοι τομεί. Πάρτε το θέμα πώ θα φέρει τουρισμό. Είναι ζήτημα ότι εγώ θα έλεγα μπορεί πολύ γρήγορα να δούμε του, η Κύπρος να είναι να μην βάζουμε περιορισμού στο ποιο έρχεται και ποιο δεν έρχεται. Δηλαδή. Ξεχνούμε τη φράση τώρα που. Ανοιχτό. Όχι ανοιχτό. Ελεύθερο. Ανοιχτό ουρανό, ελεύθερη ελευθερία. Ναι, 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 είναι, ναι. Είναι open skies λέγεται. Μάλιστα, ναι. Open skies λέγεται στα αγγλικά. Στα ελληνικά ανοιχτή ουρανή. Αλλά Μάλιστα. δεν ξέρω αν μεταφράζεται σωστά. Έτσι, έτσι, open είναι, ναι, ναι. skies σημαίνει ότι μπορούν να έρθουν εταιρείε. Ε, από όποιο και να είναι μέσα σε ορισμένε προδιαγραφέ. Αυτό αμέσω δίνει νέε δυνατότητε. Να φέρει κόσμο, οπότε δημιουργεί και δυνατότητε απασχόληση κλπ. Τρίτον, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εν σχέση με το αέριο που είπατε όσον αφορά τα, τα έργα υποδομή τα οποία θα δημιουργήσουν δυνατότητε απασχόληση προσωπικού και τέταρτον μια σειρά από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που δεν έχουμε χρόνο να αναπτύξουμε τώρα, οι οποίες σαν στόχο θα έχουν να ενθαρρύνουν κόσμο να είτε να απασχολήσει άνεργους. Εγώ είχα κάνει μια εισήγηση πάνω σε αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε αν είσαι έτοιμος, όχι να επιχορηγήσουμε τον άνεργο, αλλά να πούμε είμαστε έτοιμοι, αν είσαι έτοιμος, να απασχολήσεις ένα και δεσμευθείς ότι θα τον έχεις για δύο χρόνια, παραδείγματο χάρη τουλάχιστον, θα πληρώσουμε του πρώτου έξι μήνε ή κάτι τέτοιο, λέω περίπου. Θέλω να πω. Μα ε, γίνονται παρόμοια προγράμματα και τώρα, ναι. Ε, 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 Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Σα λέω, λέω άμεσα μέτρα. Μάλιστα. Άμεσα μέτρα Βασιλείο, έχει πολλά που μπορούν να πάρθουν. Έχει πολλά να αντιμετωπίσει ο νέο πρόεδρο. Θα συνέχεια, είναι μια δύσκολη πενταετία. Αλλά το πιο ναι. πάνω, το πιο άμεσο είναι να υπογραφεί το μνημόνιο. Μόλι υπογραφεί το μνημόνιο. Θα αποκτήσει ο κόσμος βεβαιότητα, θα ξέρει που στέκεται και θα μπορεί να προβλέπει κιόλας. Ευχαριστώ κύριε Βασιλείου για την παρουσία σας.